Η αλήθεια είναι ότι με το Instagram επικρατεί λίγο ένα χαμό. Δεν μου αρέσει καθόλου όλο αυτό το ψεύτικο που πάνε να δημιουργήσουν ε, όσον αφορά και τι πλαστικέ, γιατί εγώ δεν έχω κάνει ποτέ μου τίποτα. Όχι ότι είναι κακό να κάνει κάποια πράγματα, αν θέλει να κάνει ή αν νιώθει άσχημα, αλλά όταν είμαστε μια χαρά και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όταν επηρεαζόμαστε από το Instagram για τι πλαστικέ και βλέπω τα νέα κορίτσια να κάνουν, έμεστε να χωρεί, δεν μου αρέσει. Δηλαδή και στα μισθητικά, όταν εγώ θα πάω να πουλήσω ένα σπίτι. Το, οποίο, το, το, σπίτι είναι το πιο ακριβό προϊόν τη αγορά αυτή τη στιγμή. Όταν θα πάω να πουλήσω ένα σπίτι και θα πάω με ρούχα τα οποία είναι πιο καθημερινά, ε, δεν θα με πάρουν στα σοβαρά. Όταν ένα σπίτι έχει πάνω από 100.000, 200.000, 300.000, δηλαδή πρέπει και εγώ να δείξω μια συνέπεια. Δεν είναι ότι θα πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Εκεί πέρα θα πάω όπω θε. Αλλά όταν έχει μία δουλειά, πρέπει να δείξει και μία σοβαρότητα. Όσο περνούσε ο καιρό, έβλεπα ότι τα χρήματα δεν μου έφταναν. Και ήθελα κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Και έλεγα, όχι ότι είμαι άπλεστη, ή ότι είμαι σπάταλη, ή το οτιδήποτε. Απλά έλεγα ότι θέλω να βγάλω ένα δίπλωμα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι πώ θα βγάλω το δίπλωμα. Θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να σκέφτομαι πώ θα πάρω το αυτοκίνητο. Και έβλεπα ότι δουλεύω, δουλεύω και ότι δεν μου έφταναν. Οπότε λέω ότι δεν μου αρκεί ένα μισθό. Όχι ότι το κατηγορώ ή ότι κάτι. Ο καθένα μπορεί να κάνει τι θέλει. Απλά εγώ, σαν βρούλα, δεν μπορούσα να συμβιβαστώ Αυτά τα χρήματα. Εγώ ήθελα να κάνω τα νύχια μου και ήθελα να κάνω και τα μαλλιά μου και θέλω να κάνω ό,τι θέλω. Mm. Αν με ρωτήσει κάποιο τι δουλειά κάνω, θα πω Μπράβο. ότι είμαι μεσήτρια. Δεν θα πω ότι είμαι μοντέλο. Γιατί είναι παρεξηγημένο να πει ότι είμαι μοντέλο. Θα σου πούν, άντε την ψωνάρα τώρα, το κοκορεύετε ότι είναι μοντέλο. Καταρχά, πολλοί κόσμοι με ξέρουν δεν ξέρουν για τον τίτλο. Δηλαδή, όταν θα μπουν στο Instagram μου και θα δουν του τίτλου που έχω κτλ. Εκεί σοκάρονται. Ό, πα τι έγινε, α πούμε. Είσαι σίγουρα εσύ? Οπότε δεν το πολύ λέω. Δεν θέλω να νομίζουν ότι είμαι καβαλημένη. Δεν είμαι καβαλημένη. Ωραία, καλώ ήρθε σε ένα καλοκαιρινό ελεύθερο και σε ευχαριστώ πάτσε να παρακολουθήσει αυτό το επεισόδιο. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω περισσότερη φωτιά ουσιαστικά σε, σε εσά που παρακολουθείτε με το να φέρω μια πολύ όμορφη παρουσία. Την Σταυρούλα τη Γρηγοριάδου, η οποία μα έκανε περήφανου ω Έλληνε διότι μα εκπροσώπησε στο εξωτερικό, είναι μοντέλο και θα κάνουμε μια απλή, χαλαρή συζήτηση για κάποια θέματα, να γνωρίσουμε καλύτερα τη Σταυρούλα και να δούμε και μια άλλη άποψη και μια άλλη πρόοπτικη εδώ στο Ελεύθερο. Δε το επεισόδιο μέχρι τέλου και άμα σου αρέσει να το κοινοποιήσει. Γεια σου, Σταυρούλα μου, τι κάνει. Γεια σου, Λευτερή. Καλά, Ιωσή. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πε μα ε, λίγο. Για το τι έγινε, δηλαδή πήγε σε έναν διαγωνισμό που ήταν στο, στο Λίβανο και τι έγινε εκεί πέρα. Λοιπόν, αρχικά ήταν να πάω στο Λίβανο. Εδώ και τέσσερι μήνε το ξέραμε, δηλαδή με είχαν προεπιλέξει. Βέβαια, ένιωσα μεγάλη περηφάνεια που θα πήγαιναν να εκπροσωπήσω τη χώρα μα, γιατί εντάξει, την αγαπάω πάρα πολύ. Εν τέλει, ήμουνα πάρα πολύ άρρωστη και δεν μπορούσα να πάω. Οπότε ακύρωσα το ταξίδι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι από εκεί με, με πίεσαν κάπω, να το πω, να πάω. Και δύο μέρε πριν τον τελικό πήγα. Μπράβο. Φυσικά ρε. ένιωθα λίγο outsider γιατί έλεγα τώρα αν πάω τώρα τελευταία στιγμή. Τελευταία, πώ θα είμαι και πώ θα δείχνω, αλλά τελικά βγήκα τρίτη. Μπράβο! <laughs> αυτό ναι. ήτανε ήταν ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, τι ήταν. Παγκόσμιο ήταν. Παγκόσμιο ήταν. Παγκόσμιο ήταν, ναι. Και ω μοντέλο βγήκε τρίτη στο τι. Τρίτη στον κόσμο. Απίστευτο. Ναι, είναι Queen of Europe Models. Είναι... Στην ουσία, σαν να λε ότι είναι η βασίλισσα τη Ευρώπη των μοντέλων, α πούμε. Άρα μικρό δεν είναι αυτό. Είναι το πολύ μεγάλο είναι βασικά. Είναι πολύ μεγάλο. Ναι, και εγώ δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Μπράβο. Γιατί, ναι, πήγα, ήταν ο τελικό, πέρασε και στι 15. Και μετά κάπω άρχισα να καρδιοχτυπώ, να σου πούν αλήθεια. Ναι. <laughs> και λέω: Τι γίνεται τώρα. Ε, και σιγά σιγά φωνάζαν τα ονόματα. Εγώ χειροκροτούσα και έλεγα: Μπράβο, κορίτσια, μπράβο, κορίτσια. Και λέω: Παρουσιαστή, τελευταία και αγαπημένη μου, η Ελλάδα. Και εγώ λέω, Όχι, εμένα είπε. Ξέρεις. Και μου λέγανε, Όλα, πέρασε, εσένα είπε. Τι λε, ρε. Ναι. Και όσο περνούσε η ώρα, ε, και έλεγα τώρα τι θα βγω. Τι θα βγω, τι θα βγω, και τελικά βγήκα τρίτη. Ε, εντάξει, δεν το περίμενα με τίποτα. Ήταν μαγικό, γιατί όταν πα τελευταία στιγμή. Ε, ήταν μαγικό. Δεν ξέρω. Απίστευτο συνέστημα, ε. Ναι, τέλεια. Και πώ σε προσέγγισαν οι άλλε κοπέλε, από εκεί εννοείται. Σε... Δηλαδή θεωρεί ότι υπάρχει ζήλια ή όχι. όταν θα πα σε ένα διαγωνισμό εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα Μ' αρέσει έχουμε... αυτό. Το πάμε ωραία τώρα. Ναι. <laughs> έχουμε λίγο ένα κακό χούι του ανταγωνισμού, του πάτα με ένα σε πατώ. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Ούτε μ' αρέσει να πατάω επιπτωμάτων. Ποτέ. ποτέ. Και δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά εκεί είναι τελείω αποπλεξάριστα τα πράγματα. Δηλαδή όλε ήρθαμε να κάνουμε το κομμάτι μα και όποια βγει, ό,τι βγει. Δηλαδή πολύ ωραία πράγματα καμία σχέση με την Ελλάδα. Έχω πάει και σε άλλε χώρε και πάλι δεν το συνάντησα. Ναι. ναι. Γιατί πιστεύει αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, αν και αυτό είναι λίγο πιο διαφορετική συζήτηση. Ναι. Δεν θέλω να πάμε τόσο πολύ σε αυτό, αλλά. Απλά συμβαίνει. Έχουμε λίγο το σύνδρομο τη γειτονιά, ίσω. <laughs> Μάλιστα. Ποιοι άνθρωποι ή καταστάσει σε επηρέασαν περισσότερο στην καριέρα σου, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Στην καριέρα μου. Ε, σίγουρα η μανα μου. Η Για Μαρίνα πες μου Ναι, εγώ είμαι σε ένα πρακτορείο μοντέλων, είμαι στο Top Class. Είναι το πρώτο πρακτορείο μοντέλων που άνοιξε στη Θεσσαλονίκη από το 1995 και η μάνατζέρ μου είναι η Μαρίνα Παπαδόπουλο. Με εκείνη ξεκίνησα ό,τι έχω κάνει. Τίποτα, ποτέ δεν βγήκα μόνη να ψάξω δουλειέ, γιατί δεν ξέρει και πού θα βρεθεί. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Οπότε πήγα συνειδητά με τη μάνατζέρ μου. Όταν λε επικίνδυνα, τι εννοεί. Δεν μπορεί να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή όποια δουλειά και να κλείσει, πού θα βρεθεί και με ποιον θα βρεθεί. Οπότε δεν μπορώ να κλείνω μόνοι μου δουλειέ. Δεν θέλω. Δεν ξέρω αν όντω είναι ο φωτογράφο αυτό που θα μου στείλει, mm. δεν ξέρω όντω αν υπάρχει αυτή η εταιρεία που θα μου στείλει. Οπότε εφόσον ξέρουν ότι είμαι στο πρακτορείο, μιλάνε απευθεία με τη manager. Ποια είναι η δουλειά ενό μοντέλου και ποια είναι η δουλειά ενό manager, Η manager ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να μιλήσει με τον πελάτη, να με προτείνει, να του πει τα χαρακτηριστικά μου και να κλείσει τη δουλειά. Είναι σαν μεσάζοντα η manager, Ναι, ναι, ναι. ναι. Κάπως έτσι, Κάπω έτσι. Δηλαδή θα κανονίσει το οικονομικό κομμάτι, θα κανονίσει. Δεν ασχολείσαι εσύ με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Απλά θα μου πει την τάδε μέρα, την τάδε ώρα για την τάδε φωτογράφηση. Βέβαια, με ρωτάει πρώτα αν θέλω να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Και εφόσον τη πω το OK, προχωράμε για να κάνουμε τη συνεργασία. Και η manager πληρώνεται με κάποιο ποσοστό γενικά, μιλώντα. Φυσικά, έτσι. Ναι, 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 ναι. Μέσω του okay. πρακτορείου. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και τα κορίτσια που είναι freelancer, που είναι χωρί πρακτορείο, χωρί manager, αλλά δεν το προτιμώ εγώ. Καθόλου. Μάλιστα. Τώρα... Μπορεί να πάει ένα κόριτσι μπροστά ω freelancer, ε, φυσικά. Απλά σίγουρα θα έχει κάποιε δυσκολίε. Μάλιστα. Γιατί όταν είσαι σε ένα πρακτορείο, έρχονται κατευθείαν οι δουλειέ εκεί πέρα στο πρακτορείο. Και η manager ξέρει ακριβώ πού ταιριάζει και τι σου πηγαίνει ναι, να κάνει. Οπότε το προτιμώ κι εγώ. Και πέρα από την manager σου, ποιο άλλο άτομο ήταν αυτό που σε βοήθησε φοβερά με την καριέρα σου, ε, η οικογένειά σου, α πούμε. Πόσο... 100%. Η οικογένειά μου, η μάνα μου ειδικά δεν το συζητώ. Μου, μου το έλεγε από μικρή. Βασικά, επειδή το ήθελα από μικρή κιόλα. Ήταν το, το όνειρό μου, στόχο μου να το κάνω. Ε, ε, δεν με... είσαι και πολύ μεγάλη, αλήθεια είναι. Δηλαδή, πόσο <laughs> μικρή... ε, από πόσο μικρή. Από 4-5 χρονών. Άντερε? Ναι. Αυτό ήθελα να κάνω. Δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Τότε πολύ έπαιζαν... ενδιαφέρον. Ναι, έπαιζαν... Άρα ζει το όνειρό σου. Είσαι ένα άτομο το οποίο ζει το όνειρό το αυτή ναι, τη ναι, ναι, ναι. 100%. Και πώ σου φαίνεται η διαδικασία του να ζει το όνειρό σου. Δεν το πιστεύω. ναι. <laughs> ναι. Αφού ήρθε από το πουθενά. Δεν... Όχι από το πουθενά, προσπάθησα κι εγώ. Αλλά όταν έχει ένα τόσο ψηλό στόχο να πα στα καλλιστεία και να πάρει και... και... στέμα και να πάρει και τόσο καλό τίτλο. Ε, μετά δεν το πιστεύει, λε αποκλείεται. Κάτι... Κάτι... δεν πάει καλά. δεν γίνεται. <laughs> Μάλιστα. Άρα η οικογένειά σου και η μάνατζέρ σου. Η μάνατζέρ στα... μου, ναι, και φυσικά με τη μάνατζέρ μου μεσίστησε μία φίλη τη μητέρα μου, η κυρία Σαρουλάκη, Πάρα πολύ καλή. Και είπε α πάει στην κυρία Μαρίνα κατευθείαν και πήγε την επόμενη μέρα. Με πήρε το βράδυ τηλέφωνο η κυρία Μαρίνα, μου λέει αύριο όλα στο πρακτορείο, πήγε την άλλη μέρα το πρωί και αυτό ήταν. Δεθήκαμε. Κλείσαμε μετά. Και είναι πολλέ οι κοπέλε. Δηλαδή για, για ποιο λόγο ας πούμε επιλέχτηκες εσύ για να εκπροσωποιήσει την Ελλάδα. Εγώ έχω πάρει και ένα τίτλο εδώ στην Ελλάδα. Για πει περισσότερα. Ναι, βγήκα μη σε ελληνική ομορφιά. σαν να mm. βγει μισελά, α πούμε. Αλλά είναι διαφορετικοί διοργανωτέ. Ήτανε του κυρίου Νίκου Μπάμπαλη στην Αθήνα το 22 και επειδή πήρα και τον τίτλο, κάπως έτσι αποφασίστηκε mm. να πάω. Και όταν παίρνει κάποιον τίτλο, αυτό βοηθάει το να κλείσει περισσότερες φωτογραφίες και φυσικά, τα λοιπά. Φυσικά, φυσικά. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις που αφορούν τα πρότυπα ομορφιάς και ιδιαίτερα στο Instagram, στο χώρο της μόδας. Η αλήθεια είναι ότι με το Instagram επικρατεί λίγο ένα χαμό. Δεν μου αρέσει καθόλου όλο αυτό το ψεύτικο που πάνε να δημιουργήσουν ε, όσον αφορά και τι πλαστικέ. Γιατί εγώ δεν έχω κάνει ποτέ μου τίποτα. Όχι ότι είναι κακό να κάνει κάποια πράγματα αν θέλει να κάνει ή αν νιώθει άσχημα. Αλλά όταν είμαστε μια χαρά και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όταν επηρεαζόμαστε από το Instagram για τι πλαστικέ και βλέπω τα νέα κορίτσια να κάνουν, έμεστε να χωρεί. Δεν μου αρέσει. Γιατί δημιουργούν ένα κόμπλεξ τα κορίτσια. Χωρίς μέσα στι πλαστικέ είναι και το ας πούμε. Ναι, είναι και αυτό κάτι. Ούτε, τέτοιο, ούτε με κάτι τέτοιο εσύ α πούμε ασχολείσαι. Ποτέ δεν έχω κάνει τίποτα. τίποτα. Αυτό είναι στα, στα μοντέλα γενικά. Έτσι πρέπει να είναι το μοντέλο. Δηλαδή, να μην πειράζει καθόλου τον εαυτό τη. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν καλό να προβάλλουμε τη φυσική ομορφιά, τη φυσικότητα ενό ανθρώπου, και ακόμα και αν είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν έχει κάποιο λίγο πιο μεγάλη μύτη ή λίγο κάτι διαφορετικό. Ναι, είναι εγωιτευτικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι είμαστε φυσικοί. Δηλαδή, όταν τα βλέπουν τα μικρά παιδιά αυτά. Δηλαδή θα μεγαλώσω και θα λένε, πω, πω, δεν έχω ρε αυτό, θα πάω να το αλλάξω. Και κάπως έτσι δημιουργείται ένα κακό κόμπλεξ, να το πω, και μια ανασφάλεια χωρίς λόγο. Ε, έχεις γνωρίσει άτομα που έχουν κάνει πλαστικές και όλα αυτά. Ε, φυσικά. Θεωρείς ότι έχουν καλή έπαφη με τον εαυτό τους. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις. Ναι, σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι είναι... Δεν θέλω να το πω γιατί μπορεί να ακουστώ λίγο κακιά, mm. ίσω. <laughs> Αλλά δεν πειράζει, θα το πω. <laughs> <laughs> ναι, είμαι πολύ ειλικρινή, γενικά. Αυτά που σκέφτομαι τα λέω, δεν είναι. Οπότε θεωρώ ότι ίσω υπήρχε μια ανασφάλεια. Μάλιστα. Άλλο, α πούμε, κάποιο να έχει πάρα πολύ πεταχτά αυτιά και να αισθάνεται άσχημα και να λέει ότι θέλω να το αλλάξω. Το καταλαβαίνω εκεί. Αλλά όταν δεν έχει πρόβλημα, γιατί να αλλάξει κάτι. Είσαι μοναδικό. Ευχαριστή το. Εγώ δει πολλού άντρε προσωπικά από τη δική μου, από το δικό μου μετερίζει που είχαν μύτε, μύτη, α πούμε, συγκεκριμένα μπουγατσομάχερ, να την πω κατά <σοί> αυτόν τον τρόπο. <σοί> Αλλά εμένα μου αρέσει αυτή η μύτη. Δηλαδή θεωρώ ότι, ε, 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 ειδικά στον άντρα, ότι είναι με εμβληματικό αυτό. Δηλαδή ότι σε χαρακτηρίζει. Το ναι, να πα να κάνει μια μύτη ολόησια κτλ. Τι να το κάνει. Μα αν παρατηρήσει και όσοι κάνουν πλαστικέ καταστάσει. Σε έκανε είναι... ο Θεό να ξεχωρίζει και εσύ μου λε, θέλω να ταιριάξω ότι και καλά. Ναι. Και αυτό με τη φυσική ομορφιά που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ε, ναι, μα πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μα έτσι όπω είμαστε. Σε όλο αυτό το industry τη μόδα, προβάλλεται η φυσική ομορφιά των ανθρώπων. Στα high fashion σίγουρα ναι. Ναι. Βέβαια. Άρα εκεί το κρατάνε όπω πρέπει. Βέβαια, οπωσδήποτε. Και ούτε τατουάζ θέλουν. Ε, λογικό. Ναι. Ποια είναι η αποψή σου για τα τατουάζ. Δεν έχω ούτε ένα. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει να τα βλέπω. Μ' αρέσει να τα βλέπω. Είναι κάποια ειδικά που είναι και έτσι λίγο μήνυμα, αλλά μ' αρέσουν, αλλά δεν μπορώ να κάνω. Mm. Δε, όχι μόνο για το modeling, δεν θέλω. Γιατί. Ναι. Τι? Ναι, χαρακτηρίζεσαι κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν δηλαδή. Α, ωραία, η Σταυρούλα. <laughs> όχι, δεν θέλω. Και μπορεί να μην κάνει καλό στην ε, δουλειά ω μοντέλο, σωστά. Όχι, δεν, δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Όχι ότι θα σε απορρίψουν, γιατί πλέον έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Μπορεί να μη σε απορρίψουν ή μπορεί κάποιο να ζητήσει άτομο μετά του Αζ, αλλά προτιμώ να μείνω φυσική. Έχει περάσει ποτέ στη ζωή σου ω μοντέλο ε, κάτι πολύ δύσκολο, α πούμε, με το σώμα σου να έχει κάποιο θέμα και να αναγνωρίζει τώρα το ότι κάποτε είχα κάνει κάτι λάθο. Όχι. Ε, γιατί πάντα πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου και έλεγα ότι, Οκ, okay, μου ήρθε αυτή η πρόκληση, θα την κάνω. Ή δεν θα την κάνω, αν δεν μου αρέσει, αν δεν θέλω. Βέβαια, μια φορά είχα πάει σε ένα κάστυνγκ. Με είχαν προεπιλέξει να κλείσω μια δουλειά. Ήταν με εσόρουχα και μαγιό. Και μετά στο τέλο μου είπαν ότι δεν είχα ωραίο σώμα. Και τότε μου είχε κακοφανή. Λέω, να μου πούνε, λέω τέτοιο πράγμα. Γυμνάζομαι, κάνω διάφορα πράγματα. Λέω, Ε, πρόβλημα του λέω. Δεν mm. με πειράζει καθόλου. Μάλιστα. Άρα το εντελώ διαφορετικά το προσέγγισε στο θέμα. Α, δεν με πειράζει καθόλου. Άλλε περιπτώσει που να έχει δεχθεί bullying στον χώρο εργασία. Ποτέ. Ναι! Δεν είναι. Άρα η manager κάτι κάνει καλά. Δεν είναι. Εννοείται ότι κάνει κάτι πάρα πολύ καλά για να έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλά και εγώ επειδή είμαι άνθρωπο που δεν πρόκειται να ασχοληθώ ιδιαίτερα. Δηλαδή να ακούσω κάτι αρνητικό, απλά φεύγω. Δεν ασχολούμαι mm. καθόλου. Ούτε θα μελώσω, ούτε θα με πειράξει. Δεν επηρεάζομαι καθόλου εύκολα. Γενικά. Mm. Ξέρεις ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον με σένα. Το ότι δεν κυνηγά να είσαι δημοφιλή μέσω των social media. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να. Όχι ότι δεν θα έχει κάποια στιγμή. Είμαι σίγουρο το ότι θα σε ακολουθήσουν στο Instagram, θα σε ψάξουν στα βρούλα Γρηγοριάδου, θα σε βρούνε. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. και ότι ενδεχομένω μια μέρα να είσαι και μεγάλο influencer στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι το ότι δεν σε ενδιαφέρει. Σαν να μην σε ενδιαφέρει. Δεν το κυνηγά. Δηλαδή, παιδιά, εγώ αυτό κάνω. Άμα γουστάρει, ακολούθησε. Ε, ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι κάπω έτσι το βλέπω. Δεν κυνήγησα ποτέ μου να έχω του followers, που βέβαια πλέον είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά. Η αλήθεια είναι. Και μπορεί να χάσω και κάποια δουλειά για του followers που έχω λίγου, αλλά δεν είμαι άνθρωποι, κοπέλα, α πούμε, που να βγω προκλητικέ φωτογραφίε για να μαζέψω followers. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Ε, ακόμα και φωτογραφίε με μαγειό που έχω κάνει, πάλι είναι όλε πολύ συμμαζεμένε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πώς να το πω, ότι δεν υπάρχει περίπτωση γενικά να κάνω κάτι το οποίο μπορεί να με προσβάλλει για τους followers. Κατάλαβα. Ναι, αλλά εάν αυτό είναι που πουλάει ή εάν... Γιατί τα νιάτα ουσιαστικά είναι μια φορά. Ναι. Ωραία. Το ξέρεις αυτό. Ναι, εννοείται. Οπότε οι δουλειέ αυτέ θεωρώ ότι έχουν κάποια στιγμή και μια ειναι λέξη. Οκ, το έχει το μυαλό σου αυτό. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούς. Όχι, δεν με ενοχλεί. Ναι, άρα αν κάποιο χρησιμοποιούσε τα νιάτα του σαν μεγαλύτερο μοχλό για να αποκτήσει μεγαλύτερη, μεγαλύτερη επιρροή και να έχει καλύτερα αποτελέσματα, δεν θα ήταν αυτό έξυπνο. Αν είναι, να, ναι, να στηρίξεις αν είναι. δηλαδή, πάνω, να στηριχθείς πάνω στα δυνατά σου σημεία. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη ζωή. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στη ζωή. Ό,τι όμως δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω σε έναν άνθρωπο οποιασδήποτε ηλικίας είναι το να επενδύσει σήμερα στον εαυτό του. Η καλύτερη στιγμή να φυτέψεις ένα δέντρο ήταν πριν από 30 χρόνια. Η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι σήμερα. Επένδυσε στον εαυτό σου σε ένα, τα προγράμματα αυτοβελτίωσης της πλατφόρμας innercircle.gr innercircle.gr Μία λέξη, μπορείς να βρεις το link στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο και μπε στον κόσμο της γνώσης και στον κόσμο της σοφίας. Είναι όλα στα ελληνικά, μπορούν να σε βοηθήσουν με τη ζωή σου, αρκεί εσύ να κάνεις το αρχικό μικρό βήμα. Επένδυσε στη γνώση σου με το innercircle.gr Θα σου πω. Αν είναι να κάνω κάτι το οποίο θα με προσβάλλει και το οποίο θα ντρέπομαι γι' αυτό, για τον εαυτό μου ή κάτι το οποίο με κάνει να νιώθω άβολα, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Όσο καλά και να τα πάω μετά, δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν, υπάρχουν, πρότυπα που θαυμάζει γενικά στη ζωή σου, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό. Ε, φυσικά. Αρχικά είναι από την οικογένειά μου, θα σου πω. Να ξεκινήσω από τα πιο βασικά πράγματα. Η μαμά μου, οι γονεί μου γενικά, γιατί με έχουν στηρίξει μέχρι εδώ που έχω φτάσει και η μάνατζέρ μου. Γιατί και τη μάνατζέρ μου πλέον οικογένεια τη θεωρώ. Μάλιστα. Με, γιατί με έχει χιλιοστηρίξει, τι να σου πω. Ακόμα και σε καταστάσει που μπορεί να γινόταν κάτι αρνητικό με μένα, πάντα με στήριζε. Ε, και φυσικά έτσι από πρότυπα γενικά από μοντέλα, μου αρέσει πάρα πολύ η Κάραντε την παρακολουθώ. Και γενικά όταν θες να ασχοληθεί με το χώρο του modeling, πρέπει να παρακολουθείς διάφορα μοντέλα, έτσι ώστε να δεις «Α, τι έκανε η Κάρα, η Gigi ή οποιαδήποτε, ωραία, ας δοκιμάσω κι εγώ τις πόζες της, να πάρω κι εγώ λίγο λοιπόν, μια ιδέα». Για να κάνω κάτι καινούργιο, γιατί μέσα από τι πόζε τη Κάρα και τη Gigi, και τη οποιαδήποτε θα μου βγουν άλλε 10 για μένα. Θεωρείς ότι άρα έχει επιστήμη, δηλαδή πρέπει να μελετάς, πρέπει να βλέπεις κάθε αναλυτικές. Κάθε μέρα, κάθε μέρα πρέπει να μελετάς, να βλέπεις poses, να βλέπεις styling, γιατί και το πώς θα βγεις έξω να αντιθείς, όταν είσαι μοντέλο, πρέπει να το προσέξεις το πώς θα αντιθεί. Μάλιστα. Πες μου μια τυπική σου ημέρα ως μοντέλο, τι κάνεις. Βασικά πες μου, όχι ως μοντέλο, ως, ως ταυρούλα θέλω να μου πεις, την ναι. τυπική σου ημέρα. Την τυπική μου ημέρα. Mm. Λοιπόν, θα σηκωθώ γύρω στι 7 η ώρα το πρωί, Μάξ. Θα έχω ξυπνήσει. Δεν μπορώ να σηκωθώ πιο αργά. Βέβαια, να σου πω ότι έχει μια εβδομάδα τώρα λίγο το έχω χαλάσει. Και... Α, εντάξει, καλοκαίρι. Μου <μουλίχει> την έχει δώσει λίγο. Αλλά οκ, okay, γενικά. Τι ξυπνά... ώρα κοιμάσαι. Ε Τελευταία το έχω. Επειδή είπα να πάω λίγε βόλτε τώρα. Εντάξει, τώρα είναι, δουλειά... είναι καλοκαίρι. Δε, ναι. δε το, δε το, μην το συμπεριλαμβάνει και μου χαλά το επεισόδιο. <laughs> Πρέπει να μου πει τι κάνει στην Γενικά, καθημερινότητα. η καθημερινή μου ζωή έχει ω εξή. Θα ξυπνήσω μέχρι τι 7 η ώρα σίγουρα. Θα φάω κάτι, γιατί αν δεν φάω, νομίζω ότι δεν θα είμαι πολύ καλά την υπόλοιπη μέρα. Ε, θα ξεκινήσω να κάνω διάφορα ραντεβού με τη δουλειά. δουλειά. Μισό λεπτό, τι θα φας? Είσαι μοντέλο, πρέπει να μου πει συγκεκριμένα, σε βλέπουν κοριτσάκια τα οποία μπορεί να πούνε ότι θα φάω με ένα παξιμάδι, α πούμε. Καταλάβες. Όχι, εγώ τρώω πάρα πολύ καλά. Τρώω γενικά ποσότητε. Δεν κοιτάω θερμίδε να προσέχω τα πάντα και μετά να μείνω σκελετό και να αγχώνομαι με τίποτα. Τρώω φυσιολογικά. Θα φάω με μια ομελέτα, με αβοκάντο, με mm. φιλαδέλφια. Πρωτείνη δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το πρωινό κοιτάω να έχει αρκετή πρωτενή έτσι ώστε να είμαι για το υπόλοιπο τη ημέρα. Ε, μετά θα φάω μεσημεριανό κανονικά. Ας πούμε, Δεν κοιτάω, ας πούμε. αλλά τρώω μέχρι τι ε, 9 η ώρα. Μετά δεν μπορώ να φάω. Από μόνη μου δεν είναι ότι θα το προσέξω αυτό. Γενικά. Ε, μετά αφού κλείσω, φάω ας πούμε, και φύγω από το σπίτι, θα κλείσω τα ραντεβού μου, θα πάω στη δουλειά. σω να έχω κάποιο casting, Το μεσημέρι θα γυρίσω να φάω οπωσδήποτε. Γιατί δεν αντέχω. Στο <laughs> σπίτι τρώω. Ναι, ναι, ναι. Και μετά κάνω γυμναστική. Απόγευμα. Στο σπίτι, ναι. Συνήθως απόγευμα, γιατί το πρωί. κάνω και που και που το πρωί, αλλά είναι ανάλογα με το πρόγραμμα. Δηλαδή, αν έχω από πολύ νωρί ραντεβού, δεν μπορώ να κάνω το πρωί. Εάν προκύψει κάτι το απόγευμα, το αλλάζω, το βάζω πρωινό. Έχω σταματήσει το γυμναστήριο, βέβαια. Τώρα κάνω λίγο στο σπίτι. Με βολεύει κι αυτό. Mm. Ε, αλλά μετά θα βγω και καμιά βόλτα. Θα πάω νωρί σπίτι. Δεν είμαι άνθρωπο που βγαίνω έξω να, να πιω, δεν πίνω αλκοόλ και mm. τέτοια. Οπότε. Μαχαίρι τίποτα κομμένο. Δεν, ε, δεν μου αρέσει. Άντε, κανένα Λογικό, κοκτέιλ ναι. και ε, αυτά. Ποιο είναι το χειρότερο σχόλιο που σου έχουν κάνει ποτέ, Η αλήθεια είναι ότι επειδή κρατάω ένα χαμηλό προφίλ, δεν μου έχει τύχει να έχω κάποιο άσχημο σχόλιο. Δηλαδή, ίσα ίσα πάντα ήταν όλοι πολύ καλοί. Άντε, τώρα πούμε στο TikTok είχα κανένα δύο τα οποία τα αντιμετώπισα με πολύ χιούμορ. Γελάσα πάρα πολύ μαζί του. Σου είπα, δεν, δεν θυμώνω, δεν μαλώνω, δεν μπορώ καθόλου. Ανεβάζει περιεχόμενο στο TikTok. Ναι, αλλά δε, γι' αυτό όχι πολύ. Πρέπει να ασχοληθώ λίγο πιο ενεργά. Νομίζω πρέπει να ασχοληθεί λίγο πιο ενεργά, <laughs> γιατί αυτά τα social media θέλουν κάθε μέρα. Ναι, θέλουν κάθε μέρα. Θέλουν κάθε μέρα. Πρέπει να είσαι εκεί δυστυχώ και να βιώνει και την βλακεία που έχει ο κόσμο. Ε, το ναι. οποίο είναι λίγο δύσκολο, ναι. αλλά έτσι είναι. Αλλά ναι, τίποτα. Εγώ περιμένω από σένα περισσότερα στα social media. Δηλαδή <laughs> δεν έχει λόγο που εσύ δεν, δεν το πα τάπα το συγκεκριμένο θέμα. Ωραία. Γιατί συνήθω ανεβάζω από δουλειέ. Η αλήθεια είναι φωτογραφίε. Στο Instagram. Ναι. Αυτό είναι το Instagram. Το TikTok είναι άλλη πλατφόρμα. Ναι. Αλλά και εκεί πάλι από δουλειέ ανεβάζω. Πρέπει να το προσεγγίσει το περιεχόμενο ανάλογα με την Έχω πλατφόρμα. Έχω πολύ λίγα ε, πράγματα από την προσωπική μου ζωή στο, και στο Instagram και στο TikTok. Δηλαδή, άντε το Facebook έχει ξεμείνει τώρα με παλιέ δημοσιεύσει και τα λοιπά που ήταν. Α, το Facebook νομίζω ναι, λίγο έχει ξε... dead in Έχει φύγει. Ναι, δεν ασχολούμαι και ιδιαίτερα. Αλλά επειδή δεν μου αρέσει να προβάλλω τι κάνω, τι δεν κάνω ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι, δεν χρειάζεται γιατί πολύ ξέρεις πολλά λένε, οπότε... Ναι, αλλά υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή που απλά δείχνουν τι φαγητό τρώνε, ας πούμε. Ναι. Και πετυχαίνουν. Ναι, το ξέρω. <χαι> <σίλυσμα> δεν <δελίσμα> <δελίσμα> σε εντυπωσιάζει αυτό. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Έχω μία φίλη η οποία το κάνει αυτό το πράγμα και είναι και πολύ καλή κιόλα. Να τρώει. Αλλά, όχι, μόνο, όχι μόνο για τα φαγητά <laughs> για το οτιδήποτε και να κάνει είναι σούπερ Δηλαδή Θα λέω ρε εσύ Στέλλα πως τα καταφέρνεις Ό,τι και να κάνεις με τα story είσαι top Κοίταξε Είναι και να το έχει, αλλά θεωρώ ότι πρέπει απλά να εμφανίζεσαι ναι, Δηλαδή ναι. Να, να βγαίνεις, να μιλάς Πρέπει να το εντάξω να λίγο στην καθημερινότητά μου Γενικά Τα social media και... είναι μακράν το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή Ναι είναι Είναι και άμα σκεφτείς ότι επειδή δουλεύω όλη μέρα γενικά, δεν έχω ωράριο, δουλεύω πολλές ώρες, γιατί κάνω δύο δουλειές. Είναι για η μία πες. το modeling και η άλλη είναι τα μεσητικά. <laughs> οπότε, <laughs> ναι, οπότε... Δηλαδή και business person. Ε, βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς. <laughs> ε, δηλαδή θε, δεν θα μπορούσες να υποστηρίξεις ε, την καριέρα σου ως μοντέλο αν δεν είχες τα μεσητικά. Στην Ελλάδα όχι. Mm. Στην Ελλάδα όχι. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται, είναι μικρή αγορά. Και είναι και πάρα πολλά τα μοντέλα στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ ωραία μοντέλα ακόμα. Και πολλά hey, ωραία φωτιά. Βέβαια, εντάξει, ναι. έχουμε πολύ ωραίε γυναίκε γενικά στην Στι Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, ειδικά. Τα περισσότερα ή περισσότερε διακρίσει είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχει πάει Αθήνα καθόλου. Ναι, πήγα. Πώ είναι έτσι εκεί πέρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, δεν ξέρω, Δεν και χάνονται μέσα. Νομίζω ότι πρέπει να διορθώσουν το στυλ γενικά. Γενικά είναι λε και δεν ενδιαφέρονται οι Αθηναίοι. Δεν, δεν ξέρω γιατί ξέρω. το έχει αυτό η Θεσσαλονίκη, οι, οι Θεσσαλονικέ ενδιαφέρονται περισσότερο. Γενικά οι Βορειοαελαδίτησε ενδιαφέρονται περισσότερο για την εικόνα του. Μπορεί. Μπορεί. Πάντω ισχύει. Δηλαδή ναι. στη Θεσσαλονίκη βγαίνει έξω και θα, 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 θα χάσει το μέτρημα. Είχα βγει και από το ένα βράδυ στην Αθήνα με μία φίλη μου. Καλά, πήρα ένα ποτό φυσικά και δεν το ήπια ποτέ. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Βγαίνουμε έξω και όλε ήταν με σταράκια. Mm. Πολύ χαλαρά και κουλ. Cool. Και εμεί είχαμε βγει κλασικέ αλουνικέ με τα τακούνια, με τα φορέματα, τα ωραία. Και τη λέω, ε, Μήπω να φύγουμε καλύτερα. Νομίζω ότι το dress code εδώ δεν είναι πολύ καλό. Μου λέω, Πάμε να φύγουμε. Δεν είδα δηλαδή κάποιο σωστό ντύσιμο για βράδυ. Κατάλαβα. Ποια είναι η αγαπημένη σου συνήθεια που σε έχει βοηθήσει με την πορεία σου, ε, Η συνήθεια, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Ε, του χαρακτήρα μου εννοώ, δεν εννοώ για εμφάνιση το οτιδήποτε. Νομίζω ότι είμαι πολύ ξεκάθαρη γενικά με αυτά που θέλω, πολύ ειλικρινή και έχω πάρα πολύ πείσμα. Οπότε, ό,τι και να. Αν, το βάλ, αν βάλω κάτι στόχο, δεν υπάρχει περίπτωση να με το κάνω. Οπότε, σίγουρα αυτά είναι που με βοηθάνε. Καλά, και ο επαγγελματισμό βοηθάει πάρα πολύ. Να δείξει ότι έχει μια συνέπεια, ότι ό,τι και να σου θα το βγάλει πέρα. Πε μου λίγο περισσότερα για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, γιατί πολλοί άνθρωποι από ό,τι φαίνεται δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και το να ακούσουν κάτι τέτοιο από ένα άτομο σαν εσένα, νομίζω ότι θα είναι κρίσιμο. Γενικά, για τον επαγγελματισμό, έχω να πω ότι όταν σου έρχεται. Μόνο που δεν δέχομαι, α πούμε, δουλειέ εκτό πρακτορείου, είναι και αυτό μια συνέπεια για μένα. Γιατί είναι, το θεωρώ ότι επαγγελματικό να κλείσω μόνη μου, όταν έχω μία μάνατζερ, η οποία μου έχει κάνει τόσα και ξαφνικά να κλείσω κάτι μόνη μου. Παρόλο που μπορεί να έχει πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να έχω ή θα τον κατευθύνω κατευθείαν στη manager ή ανάλογα θα μπω ας πούμε, στο προφίλ να δω ποιο είναι, τι είναι, πούμε, αν υπάρχει κάποιο. Αν είναι αληθινό, τέλο πάντων. Αν είναι αληθινό, θα τον παροτρύνω. Αλλιώ δεν απαντάω καθόλου. Γιατί όταν έχω το πρακτορείο μου παντού, έπρεπε ήδη να στείλει εκεί. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να προδώσω τη manager, γιατί είναι κάτω έχω αυτό εδώ πέρα. Όταν είμαι κάπου, είμαι κάπου. Δεν αλλάζω. Επίση, να είσαι τυπικό, συνεπή με τι ώρε σου, με τι απαντήσει σου στα μηνύματα. Ε, τα πάντα δηλαδή, ό,τι περιλαμβάνει. Και φυσικά το, την παρουσία σου, έτσι, το πώ θα εμφανιστεί, είτε σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, οποιοδήποτε και αν είναι, σε οποιαδήποτε δουλειά, είτε. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι η εμφάνιση είναι το νούμερο ένα. Γιατί? Γιατί αν δεν δείξει ότι είσαι καθαρό άνθρωπο και έχει τα καθαρά σου τα ρούχα κτλ., δεν θα σε πάρει κανένα σοβαρά. Mm. Δεν μπορεί κάποιο να σε εμπιστευτεί. Πόσο σημαντικό είναι το dress code σε Αρκε... μια δουλειά. Αρκετά... Είτε είτε είναι σε, στο modeling είτε είναι οπουδήποτε σε οποιοδήποτε ναι, επιχειρηματικό και πλαίσιο. δύο δουλειέ στην ουσία. Μπορώ να σου απαντήσω και εκτό μοντέλο. Δηλαδή και στα μεσητικά όταν εγώ θα πάω να πουλήσω ένα σπίτι. Το, οποίο, το, το σπίτι είναι το πιο ακριβό προϊόν τη αγορά, αυτή τη στιγμή. Όταν θα πάω να πουλήσω ένα σπίτι και θα πάω με ρούχα τα οποία είναι πιο καθημερινά ε, δεν θα με πάνε στο σοβαρά όταν ένα σπίτι έχει πάνω Από 100.000, 200.000, 300.000. Δηλαδή πρέπει και εγώ να δείξω μια συνέπεια. Δεν είναι ότι θα πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Εκεί πέρα θα πάσω όπω θε. Αλλά όταν έχει μια δουλειά πρέπει να δείξει και μια σοβαρότητα. Μάλιστα. Και ε, αυτή τη συνέπεια την έχουν και όλοι οι υπόλοιποι ή μόνο εσύ. Δηλαδή πώ το βλέπει αυτό γενικά να συμβαίνει. Ε, στο γραφείο που είμαι, όλοι έχουμε μια συνέπεια. Γιατί είναι και κανόνε του γραφείου. Ότι έχουμε ένα dress code. Ότι πρέπει να προσέξουμε πώ θα γιατί ίσω πολλέ φορέ κάποια πράγματα δεν είναι αυτονόητα για κάποιου ανθρώπου. Το καταλαβαίνω. Όταν δεν ξέρει, είναι λογικό τίποτα να μην είναι αυτονόητο. Αλλά έχω δει, α πούμε, και κάποιου μεσίτε, οι οποίοι λέω ότι. Δεν ήταν τώρα αυτόντήσιμο για μεσίτη. Πάμε δηλαδή να πουλήσουμε σπίτια. Έχει και πολύ, πολύ ακριβά σπίτια. Πώ θα πα. Ναι, η δουλειά του Μεσίτη είναι απλή, είναι δύσκολη. Πε μα περισσότερα πράγματα. Η είναι δουλειά εύκολη. Είναι Μεσίτη, γενικά. Τι φάση με αυτό εδώ. Ναι. Γιατί σας, στον κόσμο ακούγεται ότι είναι πάρα πολύ απλό, όλα καλά, ότι και τι κάνει, μωρέ. Ναι, αχ, τι ωραία θα ήταν. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο πλευρέ, τίποτα δεν είναι εύκολο. Γιατί πρέπει πάντα αυτού του δύο να του φέρει σε μία κοινή πορεία. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο. Ε, σίγουρα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μεσητικό. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Τι λε, ρε. Ναι, δεν ήθελα και να Είναι γενικό κωδικό, εσύ. <laughs> <laughs> είναι πολύ σπάνιο αυτό. Ναι, να σου πω, δεν, δεν του χώνευα του μεσίτε πριν ξεκινήσω το okay, μεσητικό. Κοί, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολλοί κόσμοι δεν του συμπαθεί. Γιατί έχουν μια Εγώ λάθος... δεν έχω θέμα, να σου πω την αλήθεια. Αφού με βοηθά να κάνω τη δουλειά μου. Το θέμα είναι να σε βοηθάνε. Αυτό έχει σημασία. Οπότε δεν τους, Δεν ξέρω για ποιο λόγο του είχα πάρει με κακό μάτι. Ε, αλλά όταν πήγα για συνέντευξη στο γραφείο, τυχαία. Ε, και πώ πήγε, δηλαδή, αφού δεν Γιατί σε Γιατί ήθελα να φύγω εξωτερικό τότε. Με είχε πιάσει μια τρέλα, επειδή σπούδασα ναυτιλιακά. Λέω, θα πάω στο εξωτερικό. Θα πάω στην Ολλανδία, τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι. Μια χαρά. Ναι. Πού, ε, εγώ, δεν μπορώ να φύγω μακριά από το σπίτι μου. Τώρα δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Ήταν μια τρέλα. Και μου λέει, Μάνα, μου άντε στείλε, λέει, η τελευταία βιογραφικά. Λέω, άντε καλά. Ε, έστειλα τελικά. Ε, και με πήραν για συνέντευξη και τα λοιπά. Και κατευθείαν ήθελα να μείνω. Λέω, Εδώ τι έγινε. Μ' αρέσει εδώ πέρα. Άντερε. Ναι, κατευθείαν. Μας... Άσχετα με τη δουλειά, δηλαδή, το, προ... το περιβάλλον σε προσέλκυσε. Στην πρώτη εικόνα, εμένα, για μένα μετράει πάρα πολύ η πρώτη εικόνα. Πάρα πολύ. Το κοιτάω πάρα πολύ. Γιατί είμαι πολύ παρατηρητική, οπότε λέω, Ωραία, αυτό για να είναι έτσι, άρα από πίσω υπάρχει αυτό, α πούμε. Έχουν σκεφτεί αυτό να κάνουν, γι' αυτό είναι έτσι. Mm -hmm. ναι. mm -hmm. Γιατί όλα για κάποιο λόγο είναι. Οπότε ήθελα να μείνω και από την επόμενη μέρα κιόλας ξεκίνησα. Δεν είναι. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πολύ καλή χημεία. Ξεκίνησα με μηδέν πελάτες, μηδέν ακίνητα. Δεν είχε πορτφόλιο δηλαδή. Τίποτα, αφού δεν είχα ιδέα από μεσητικά. Οκ, okay, και πώς αυτό ξεκίνησε, και... Δηλαδή. Το Σε πρώτη... βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι, σίγουρα. Φυσικά από το γραφείο. Και φυσικά μετά, τον πρώτο μήνα έκλεισα ένα ενίκιο. Άντερε! Και αυτό ήταν το σπίτι πολύ μου. Πολύ καλό. <laughs> <laughs> το σπίτι σου δηλαδή. Ναι. Νίκιασα το σπίτι μου. Mm. Ναι. Και μετά από αυτό έκανα έξι πωλήσει. Σε πόσο διάστημα. Σε ένα, μήνα. σε ένα μήνα. Ναι. Μέσα σε 30 μέρε, δηλαδή, χτύπησε 6 ναι. πωλήσει. Ε, πέρασε. Πωλήσει. Ούτε καν ενοικιάσει. Όχι, πωλήσει. Εμένα το... ήταν οι πωλήσει το αγαπημένο μου. Δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με ενοικιάσει. Και πού έβρισκε όμω πορτφόλιο, πώ πού έβρισκε σπίτια για να πουλήσει. Εγώ το έλεγα παντού ότι είμαι μεσήτρια. Δεν γίνεται. Όλο και κάποιον θα ξέρει που να πουλάει σπίτι. Τι λέτε. Ρε. Ναι. Τι παιχνίδια έπαιξε. έπαιξα παιχνίδια. Ε, με μα μιλούσα, α πούμε. Ακόμα και για καφέ να πήγαινα. Τι κάνετε, ωραία, πάρετε τι κάρτε μου εδώ πέρα. Άρα, και... άρα, άρα. Η Σταυρούλα στο IRL, in real life, λέει είμαι μεσήτρια. Στο, στο τοπικό επίπεδο τη Θεσσαλονίκη. Ε. Ναι, γιατί θα σου εξηγήσω. Αν με ρωτήσει κάποιο τι δουλειά κάνω, θα πω Μπράβο. ότι είμαι μεσήτρια. Δεν θα πω ότι είμαι μοντέλο. Γιατί είναι παρεξηγημένο να πει ότι είμαι μοντέλο. Θα σου πούν, άντε την ψωνάρα τώρα, το κοκορεύεται ότι είναι μοντέλο. Καταρχά, πολλοί κόσμοι που με ξέρει δεν ξέρει για τον τίτλο. Δηλαδή, όταν θα μπουν στο Instagram μου και θα δουν του τίτλου που έχω κτλ, κτλ, κτλ. Εκεί σοκάρονται. Ωπα, τι έγινε, α πούμε. Είσαι σίγουρη εσύ. Οπότε δεν το πολύ λέω. Δεν θέλω να νομίζουν ότι είμαι καβαλημένη. Δεν είμαι καβαλημένη. δεν είσαι καβαλημένη και μάλιστα δεν το λε καν. Έβλεπα. Έβλεπα, επειδή και εγώ αυτό με το καλάμι μου το λένε πολλοί άνθρωποι, και έβλεπα έναν που ασχολείται με social media, και λέει ο άνθρωπο, έκανε σε έναν coach ερώτηση και λέει: Έχω δύο Emmy Awards. Mm -hmm. Αλλά οι άνθρωποι μου λένε να μην το λέω. <laughs> ε, δηλαδή μην το, μην το προβάλλω, μην το υπερπροβάλλω, γιατί φαίνεται ότι το, 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 το κάνω επί σκοπού, α πούμε. Το ναι, ότι. Α, εγώ ακριβώς. έχω δύο Emmy Awards. <laughs> ναι, αλλά έχει δύο Emmy Awards! <laughs> Τι να κάνουμε τώρα, συγγνώμη κιόλα, δηλαδή θα πρέπει να λέει: Συγγνώμη κιόλα, έχω δύο Emmy Awards. Ναι, <laughs> ναι. <laughs> <laughs> Το, Βέβαια, δεν μπορεί να πα να το πετάξει έτσι πυροτέχνημα. Ε, okay. Αγία σου, έχω δύο έμοια γόρτζα, <l lending> α πούμε. Αυτό είναι το εντυπωσιακό με σένα. Το ότι λε ότι δεν συστήνω με καν κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, ακόμα και πελάτε που με βρίσκουν μετά στο. Είναι σαν ευχάριστη έκπληξη δηλαδή να το πω. Ναι, ένα κίντερ έκπληξη, ναι. Θα μα πληρώσει κίντερ τώρα που κάνουμε διαφήμιση. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Σιγά να πληρώσει. Δηλαδή, τι, ασχολείσαι ακόμα με τρώστα τέτοια κίντερ. Θα σου πω. Ε, μ' αρέσουν οι σοκολάτε. Δεν τι τρώω συχνά, αλλά τα παγωτά, ειδικά χειμώνα καλοκαίρι. Φεύγουν. Ε, σίγουρα θα έχω στην κατάψυξη παγωτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα κάνει κάποια τα Πού και πού, ναι. Τα σέφαγα ένα παγωτάκι. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα είπαμε είναι καλοκαίρι. Ναι, ναι. Εδώ γυμναστήριο δεν πάμε καλά-καλά να πούμε. <χει> Πώ ισορροπεί την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Η αλήθεια είναι. Τώρα, ότι... όταν λέω επαγγελματική όμω, ε, εσύ θα μου το ορίσει τότε. Δεν δε, δε θα το διαχωρίσω. Εσύ όρισε το μου. Εσύ θα μου το. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μπερδεύω την προσωπική μου ζωή με την επαγγελματική μου ζωή. Δηλαδή, όσα προβλήματα και να έχω στην επαγγελματική μου ζωή με το που μπαίνω στο σπίτι διαγράφονται. Σαν να μην έγινε ποτέ. Δεν ξέρω πώ το κάνω, δεν ξέρω πώ μου συμβαίνει, απλά κλείνει το μυαλό μου. Γιατί είμαι όλη μέρα στη δουλειά. Οπότε αν είμαι και στο σπίτι στη δουλειά, ε, δεν θα ασχολάω ποτέ. Ωράριο δεν έχει, δηλαδή. Όχι, δεν έχω ωράριο. Α, οράριο. δεν έχεις ωράριο. Όχι, μπορεί να δουλεύει. Πόσε ώρε δουλεύει. Μπορεί από τι 9 μέχρι τι 9. Αυτό είναι λογικό ή σωστό ή κάτι τέτοιο. Πώ το βλέπει, δηλαδή αυτό. Ε, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν είχα καθόλου προσωπική ζωή. Είχα, το είχα επιλέξει έτσι να μην έχω προσωπική ζωή γιατί ήθελα να κάνω κάποια πράγματα. Γενικά. Οπότε σου είπα ότι όταν βάζω ένα στόχο πρέπει να τον κάνω. Αλλιώ δεν κοιμάμαι. Καθόλου. Άρα, εσύ θα δημιουργήσει πρόβλημα σε οποιονδήποτε άνθρωπο επιλέγει να είναι δίπλα σου. Όχι, γιατί Δύσκολε δεν, δεν ήθελα να είχα κάποιον άνθρωπο δίπλα μου μέχρι και πριν λίγο καιρό. Δηλαδή, άντε τώρα λίγο, θα τα ισορροπήσω κάπως τα πράγματα κάποια στιγμή. Κοίταξε, ε, ε, σαν. σαν... Τέρι, σαν άτομο που ασχολ, ασχολ, είχα ασχοληθεί φοβερά με το coaching, είχα βρει κάποια πράγματα ίσω να βοηθήσω κάποιον, γι' αυτό το λέω τώρα. Ναι. Αλλιώ δεν με ενδιαφέρει και εγώ να το πω, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω τελειοποιημένο Αλλά οι άνθρωποι έχουμε τομεί στη ζωή μα. Ναι, σίγουρα. Και κάθε μια περίοδο βλέπουμε έναν διαφορετικό τομέα και κάποιον άλλον αφήνουμε πίσω. Ναι, σίγουρα. Είναι τα οικονομικά, είναι η καριέρα. Είναι η κοινωνικότητα. Είναι. είναι η οικογένεια. Είναι μετά η πνευματικότητα. Είναι η φυσιολογία. Έχω παρατηρήσει ότι κάποιου τομεί δεν πρέπει να του αφήσει ποτέ πίσω. Ε, και αυτό σίγουρα. είναι η υγεία. Δηλαδή, Εννοείται. αν η σταυρούλα δεν είναι καλά, τίποτα δεν θα είναι καλά. Εννοείται αυτό, δεν το συζητώ. Όχι, εγώ είμαι πολύ καλά. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύω πολλέ ώρε, αλλά όταν είμαι στο τέλο τη ημέρα και βλέπω ότι τι έχω καταφέρει, α πούμε, τι έκανα. Α, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μέσα πάρα... στην ημέρα σου ή γενικά. Ε, και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί όταν πήγε, έχει 10-20 εκκρεμότητε. Όταν τι λύνει, βασικά πρέπει να σε αρέσει καταρχά αυτό που κάνει. Εμένα αυτή τη στιγμή και τα δύο τα αγαπάω πάρα πολύ. Και τα μεσητικά και το modeling. Βέβαια το modeling. Ίσως λίγο παραπάνω γιατί το ήθελα και από μικρό παιδί. Ε, ενώ τα μεσητικά δεν το ήξερα ότι θα μου αρέσουν τόσο πολύ, γιατί έχουν τη διαπραγμάτευση. Μ' αρέσει να διαπραγματεύομαι γενικά. Μ' αρέσει να είμαι διπλωματική. Είμαι διπλωματική γενικά. Οπότε έχουν μπει λίγο κάπω στη ζωή μου πάρα πολύ ωραία αυτά τα δυο. Ε, και όταν βλέπω στο τέλο τη ημέρα, π.χ., πέτυχα μία τρομερή διαπραγμάτευση mm. ή έλυσα ένα καταπληκτικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο ήταν πολύ σοβαρό και, και το έλυσα εγώ. Ή, α πούμε, με, έκλεισα μία καμπάνια. Και έρχομαι στο τέλο τη ημέρα και λέω: Ωραία. Τέλεια. Το έκανα. Άρα εσύ. <laughs> Αυτή τη στιγμή είσαι χαρούμενη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μα μου πήγε πολύ καλά και το και η μία πλευρά και η άλλη». Έβλεπα κάτι το οποίο εμένα με προσέβαλε. Δεν είναι πολιτικό, αλλά είναι οικονομικό. Mm -hmm. Ήταν, καταρχάς, αυτό το, το ρωτάω και στο κοινό, γιατί δεν ξέρω τι είναι. Όταν λέει κάποιος, κάποια, «See τι είναι αυτό εδώ, τέλος πάντων. Λέει «See Είναι διεμφυλικό άτομο, τέλος πάντων. Έβλεπα ένα Α. τραγουδάκι που έλεγε Are you depressed? Και έλεγε έχεις κατάθλιψη mm -hmm. ή, ή, ή είσαι καπιταλιστής. Ναι. Έλεγε. Και, το, και ήταν ουσιαστικά προφανώς ένα σοσιαλιστικό παύλα να μην πάω σε αυτά, αλλά κάνανε με πολύ δόλιο τρόπο, περάσανε το ότι ένας άνθρωπος που είναι πολύ άσχολος ναι. και που του αρέσει το παιχνίδι, ναι, να όποιο και είναι αυτό, ναι, ναι. Να, να, είναι, να είναι σε κατάθλιψη. <laughs> αν είναι δυνατόν. Καμιά κατάθλιψη. <laughs> είναι καταθλιπτικό το να αγαπάς τη δουλειά σου πούμε, και να θέλεις να επενδύσεις το χρόνο σου εκεί. Γιατί στην ουσία, όσο θα επενδύσω εγώ το χρόνο μου στη δουλειά μου, Εφόσον και τα μεσητικά είναι ένα σαν ελεύθερο επάγγελμα, γιατί είμαι εξωτερικό συνεργάτη, τόσο περισσότερα χρήματα θα βγάζω. Άρα, εγώ με αυτά τα χρήματα θα μπορώ να κάνω μια επένδυση αύριο μεθαύριο, χωρί να τη σκεφτώ. Και να το υπολογίσω. Οπότε θα βγάλω περισσότερα χρήματα. Ποιο σκέφτεται για την επένδυση στο σήμερα, Δηλαδή, μόνο η Σταυρούλα σκέφτεται <laughs> για το πώ θα <laughs> βγάλει περισσότερα χρήματα <laughs> και να επένδυσει. επένδυση και 25 χρονών δεν πάνε μαζί, αλλά το, το σκέφτομαι συνέχεια. Δηλαδή. Σχετικά με την επένδυση που λε τι, ποιος σε βοήθησε για να αναπτύξεις αυτήν την νοοτροπία των επενδύσεων και ουσιαστικά να βλέπεις στο μακροπρόθεσμο. Ήταν τα μεσητικά, ήταν κάποια δουλειά, ήταν οι γονεί σου. Γενικά επειδή δουλεύω από τα 14-15 χρονών και ήμουν οικονομικά ανεξάρτητη, δεν μπορούσα δηλαδή να σκέφτομαι ότι θα ζητάω χρήματα από του γονεί μου, ήθελα να είμαι πάντα οικονομικά ανεξάρτητη και να κάνω ό,τι θέλω. Ε, οπότε... Όσο περνούσε ο καιρό, έβλεπα ότι τα χρήματα δεν μου έφταναν. Και ήθελα κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Και έλεγα, όχι ότι είμαι άπλεστη, ή ότι είμαι σπάταλη, ή το οτιδήποτε. Απλά έλεγα ότι θέλω να βγάλω ένα δίπλωμα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι πώ θα βγάλω το δίπλωμα. Θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να σκέφτομαι πώ θα πάρω το αυτοκίνητο. Και έβλεπα ότι δουλεύω, δουλεύω και ότι δεν μου έφταναν. Οπότε λέω ότι δεν μου αρκεί ένα μισθό. Όχι ότι το κατηγορώ ή ότι κάτι. Ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Απλά εγώ, σαν σταυρούλα, δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με αυτά τα χρήματα. Εγώ ήθελα να κάνω τα νύχια μου και ήθελα να κάνω και τα μαλλιά μου και ήθελα να κάνω ,τι θέλω. Δεν μπορούσα να το σκέφτομαι. Δεν μπορώ να σκέφτομαι. Οπότε, κάπω έπρεπε να σκεφτώ ποιο θα είναι το επόμενο μου βήμα, έτσι ώστε να μπορώ να βγάλω περισσότερα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι από το ΕΠΑΛ, γιατί πήγαινα ΕΠΑΛ, είχα, είχα περάσει λογιστική και χρηματοοικονομική. Δεν πήγα ποτέ, mm. γιατί ίσω να ήταν και λίγο χάσιμο χρόνο. Γιατί τώρα θα κάθομαι, λέω, τέσσερα χρόνια να σπουδάσω, να τελειώσω και ίσω να μην ασχοληθώ ποτέ. Οπότε, λέω, θα σκεφτώ τι θέλω να κάνω. Και μετά. μετά πήγα δύο χρόνια σε ΕΕΞ τα ναυτιλιακά. Εντάξει. Ωραία ήταν. Πάλι στα οικονομικά ήταν, να σου πω την αλήθεια. Ε, και μετά λέω: Τώρα πρέπει κάτι να κάνω. Ή θα φύγω σε mm. εσωτερικό. Και μετά μπήκαν τα μεσητικά που με βοήθησαν πάρα πολύ τα μεσητικά. Mm. Να δηλαδή, με, σε δηλαδή, ξύπνησαν. Πιο... Ναι, και εσύ με βοήθησε, έχω να σου πω. Όσο προ τι. Γιατί εγώ σε παρακολουθώ πολλά χρόνια. Mm. Οπότε έβλεπα τα επιχειρηματικά σου. Δηλαδή, επειδή ψαχνόμουν, έβλεπα ότι εσύ ασχολεί με τα επιχειρηματικά. Οπότε έμπαινα, έβλεπα. Έπαιρνα κάποια ρεθίσματα από σένα. Λίγο διάβαζα διάφορα πράγματα. Ήταν και το μεσητικό μετά, οπότε. Μπράβο. Εγώ γενικά προσπαθώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή, θα μιλήσω επιχειρηματικά, θα μιλήσω θα επενδυτικά, θα προσπαθήσω να δείξω ναι. στον κόσμο κάτι τώρα από εκεί και πέρα. Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει ο καθένα. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο. Ε, σίγουρα. Ναι. Και Τι από είναι. τη συνέπεια που είπε πιο πριν και όλα αυτά τα μυστικά που μα έδωσε. Ε, βέβαια. Κοίταξε, αν δεν έχει συνέπεια, αν δεν έχει στόχο. Γενικά, αν δεν έχει στόχο και πα τα τυφλά, δεν θα έχει ούτε συνέπεια. Πρέπει πρώτα να βάλει το στόχο. Τι και... στόχο έχει εσύ τώρα, δηλαδή. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω. Και υποποιήσει... σε ποιο επίπεδο. Δηλαδή, στην υγεία σου είσαι, έχεις, είσαι στόχο προσιλωμένη στην υγεία σου. Μετά, στην καριέρα σου έχει στόχου. Στα οικονομικά σου έχει στόχου. Ναι, θα σου πω. Ε, στα οικονομικά. Τώρα βασικά. Πιο γενικά, δεν έχω κάποιο στόχο γιατί ό,τι είχα μου ήρθε mm. προ το παρόν. Ε, δόξα του Θεώ να λέμε. <laughs> αλλά γενικά, ας πούμε, θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο τώρα, λίγο και στα προσωπικά μου, δηλαδή να περάσει ο Αύγουστος και μετά συνεχίζουμε mm. ε, κανονικά. Ε, και με τη δουλειά, τώρα με το modeling θα ήθελα να κάνω και άλλα πραγματάκια, Λίγες φωτογραφίσεις και διάφορα. Αλλά με τα μεσητικά σίγουρα θέλω να κάνω κάποιες πωλήσει για να πετύχω το στόχο. Το στόχο τον οικονομικό εννοεί. Όχι, τον πολύ Δηλαδή. Θα σου πω. Βέβαια, είναι πολύ ωραίο να βλέπει ότι αυξάνονται τα χρήματα, αλλά η ικανοποίηση που παίρνει όταν κλείνει την κάθε δουλειά είναι μοναδική. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Άρα, άρα ουσιαστικά δεν, λες ότι δεν ενδιαφέρεσαι τόσο για τα χρήματα, αλλά ενδιαφέρεσαι περισσότερο για το παιχνίδι. Ναι. Αυτό είναι το, το κλειδί γενικά, αν το ψάξει για το οτιδήποτε. Να μην σε νοιάζει το οικονομικό, γιατί δεν έχεις άγχος. Οπότε μετά πας και λες, ωραία, τώρα τι έχουμε εδώ, έχουμε αυτό το σπίτι, αυτό το πελάτη, πώς θα τους προσεγγίσω, πώς θα, φέρω, θα τα φέρω εις πέρας, οπότε κάπως έτσι το κλείνεις. Έχεις σκεφτεί να κάνεις TikTok ε, για μεσητικά και να είχα τα παρουσιάζεις κάνει. με έναν διαφορετικό τρόπο. Είχα κάνει για το Invista, για το μεσητικό που βρίσκομαι, είχα κάνει, ε, μέσα σε ένα μήνα πήρα 10.000 followers στο TikTok. Και επειδή ήμασταν δύο άτομα εκεί πέρα, είχα πει την κοπέλα ότι εντάξει, επειδή κάνω κι άλλα πράγματα, ασχολήσου εσύ. Τελικά δεν ασχολήθηκε ούτε εκείνη και κάπω έμειναν οι 10.000 followers εκεί. Μα περιμένουνε. Ακόμη. Σκέψη ότι μέσα σε ένα μήνα χτυπήσαμε 1,5 εκατομμύριο προβολέ. Εγκληματία είσαι. Ξέρει τι, άμα σου λέω ότι αν ασχοληθώ με κάτι πραγματικά, δεν υπάρχει να άχαστον. Έχω το, την προσοχή μου εκεί μόνο. Αν δεν ήσουν ένα μοντέλο ή μεσήτρια, με τι άλλο θα ήθελες να ασχοληθεί. με τι άλλο θα ήθελα να ασχοληθεί. Είναι κάτι που θέλεις να ασχοληθεί ή είσαι πολύ καλυμμένη με αυτά που κάνεις. Είμαι πολύ καλυμμένη με αυτά που κάνω. Δεν ξέρω mm. αν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Καταρχάς δεν θα μπορούσα να, να, δουλεύω με ωράριο. Δεν το έχω με το ωράριο. Δεν μπορώ να νιώθω ότι πω, τώρα είναι 9, θα πρέπει να περιμένω μέχρι τις 5 και να σχολάσω. Δεν μπορώ με τίποτα, με εγκλωβίζει αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι που πρέπει. Θα κάνω κάτι που θέλω. Οπότε δεν, δεν θα μπορούσα. Δηλαδή πάλι κάτι σε ελεύθερο επάγγελμα θα πήγαινα. Που θα έχω το χρόνο μου, όποτε θέλω, ό,τι θέλω. Εντάξει, έχω μια τυπικότητα, δεν κάθομαι να είμαι γιούχου προφανώ και να λέω ότι ό,τι θέλω θα κάνω, αλλά δεν μπορώ να εκλοβίζομαι. Μια ερώτηση έτσι άσχετη γενικότερα, αλλά και σχετική Θεωρείς ότι οι τιμές στα ακίνητα θα πέσουνε? Όχι βέβαια, με τίποτα. Τι λες ρε. Με τίποτα τώρα. Ακόμα και αν πέσουνε τα επιτόκια δανεισμού. Αφού βγαίνει τώρα κι άλλο δάνειο. Δηλαδή, Άλλη... για πες μου λίγο περισσότερα γι' αυτό. Ε, Α, τώρα είναι εκτός του πλαισίου της συζήτησης, ναι. αλλά δώσε αξία. <laughs> Γενικά, ας πούμε τώρα, ή, ή, ήρθε το δάνειο νέων, το σπίτι μου. Πε μα περισσότερα, γιατί έχω άτομα που ενδιαφέρονται γι' αυτό και είναι για 15 ετία χρόνια. Έχει αλλάξει πρόσφατα αυτό, Έχει κάτι αλλάξει τώρα. λίγο, η αλήθεια είναι, και επειδή ακόμα είναι όλα πολύ φρέσκα, δεν ξέρω ακριβώ πώ θα γίνει και τι θα γίνει. Πάντω θα είναι παραπλήσιο με το σπίτι μου, δεν θα έχει όριο ηλικία από όσο ξέρουμε. Και σε κάποιε τράπεζε έχει βγει κάτι παραπλήσιο. Και πώ μπορεί να. Αυτό απευθύνεται σε τι, σε παντρεμένου, σε παντρεμένα ζευγάρια. Πλέον και σε ελεύθερου. Πε μα περισσότερα. Λοιπόν, και με το δάνειο σπίτι μου πάλι απευθυνόταν σε ελεύθερου. Απλά έπρεπε να έχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα κάθε χρόνο για να μπορέσει να το πάρει. Τώρα ακριβώ επειδή είναι ακόμα πολύ νωρί, δεν ξέρω ακριβώ τι. Υπήρξαν πωλήσει βάσει αυτού εδώ. Πάρα πολλέ. Πάρα Άντε, Πολλές. Ρε. Δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, εγώ αν έκανα, α πούμε, 5 ραντεβού, 10 ραντεβού κάθε μέρα. Και έπρεπε να κάνω 10 ραντεβού κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και υπάρχουν τόσα σπίτια προ πώληση. Τα σπίτια υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχουν στι τιμέ που πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ πάνω. Πολύ πάνω. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Όχι ότι δεν υπάρχουν στην πράξη. Στην πράξη υπάρχουν. Και χτίζονται, mm. έχουμε τρομερή ανοικοδόμηση. Mm. Ειδικά δυτικά, α πούμε, που δουλεύω κυρίω δυτικά. Ε, Όντω έχει τρομερή εξέλιξη εκεί η περιοχέ. Ναι, 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 ναι. Είναι καταπληκτικέ δουλειέ που κάνουν όλοι. Και οπότε υπάρχουν σπίτια. Απλά είναι σε πολύ. Ναι, αλλά αυτά στιμάση. δεν μπαίνουν μέσα σε αυτήν. Ε, Τα νεόθμητα όχι. Mm. Όχι, εδώ πέρα μπορεί και να μπαίνουν, είπανε. Θα αφήσουν ακόμα. Όχι. Oh, oh, oh. Και τι ουσιαστικά είναι αυτό, δηλαδή. Τι σε χρηματοδοτεί κάπω το κράτο. Ναι, χρηματοδοτεί το κράτο ουσιαστικά να πάρει πιο εύκολα ένα δάνειο. Πολύ σημαντικό, δεν είναι αυτό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί έτσι δουλεύουμε λίγο πολύ όλοι. Να. Άρα, λοιπόν, ναι. άρα είναι σε άθυση όλο αυτό εδώ. Ναι, 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 ναι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και με το ελληνικό κάτω στην Αθήνα που ξεκινήσαν να κάνουν κάποιου τύπου Μικρό Ντουμπάι θα γίνει εκεί πέρα. Βέβαια, άκουσα ότι τώρα σταματάνε τα έργα, αλλά θα δούμε. Γιατί έχουν πουληθεί ήδη κάποια σπίτια από τα σχέδια. Mm. Ε, λέω, μήπω να πάω λίγο καιρό εκεί πέρα να δω τι θα γίνει. Mm. Μήπως πουλήσω κάτι. <laughs> <laughs> ε, ναι, ναι. Μάλιστα, δηλαδή όλα τα βλέπεις ε, πλέον με το πρίσμα το συγκεκριμένο, ε, το επενδυτικό Ναι βέβαια, βέβαια να δω τι με συμφέρει να κάνω, πώς θα το κάνω, γιατί θα το κάνω και γενικά κάπως έτσι λειτουργώ Άρα θεωρείς, θεωρείς ότι για, για να πάμε λίγο και στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησης και στις συμβουλές προς τις νέες γυναίκες ότι πρέπει να έχουν κάποια σχέση με κάποια στιγμή στη ζωή τους με ένα επάγγελμα το οποίο έχει σχέση με την ελεύθερη αγορά. Τους κάνει καλό, θα τους κάνει καλό κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι στον άνθρωπο. Μάλιστα. Είναι στον άνθρωπο καθαρά. Γιατί αν ε, εντάξει, ένα ελεύθερο επάγγελμα πρέπει να ξέρεις κιόλα ότι δεν είναι κάθε μέρα τέλεια, ότι θα έχεις mm. και τα κάτω σου. Ενώ, αν είσαι υπάλληλος, έχεις κάτι σταθερό. Σωστά. Οπότε πρέπει να συμβιλειωθεί με αυτή την ιδέα. Συν ότι θα πρέπει να πληρώνεις μόνο σου τα ένσημά σου, συν, συν, συν. Οπότε και δεν έχεις μέρες και ώρες όταν είναι κάτι δικό σου και θέλεις να πετύχει. Δηλαδή δεν κοιτάς ούτε κυριακή. Εγώ θα μου πω την αλήθεια δεν κοιτάω. Άμα έχω κάποιο πολύ σοβαρό ραντεβού θα πω και κυριακή. Ναι βέβαια. Δεν θα το... Τώρα θα, θα σκεφτώ να πάω ας πούμε χαλκιδική άμα είναι κάτι πολύ δυνατό. Δεν με πειράζει καθόλου. Εννοείται ότι θα πάω όποια μέρα και να είναι. Και πρέπει να συμβιλωθείς ότι πρέπει να δουλέψει πραγματικά. Γιατί αν το αφήσει, το δικό σου σε άφησε και έχεις φύγει μετά. Έχεις, ε, έχεις χάσει τον έλεγχο. Οπότε αυτό. Και τι άλλη συμβουλή έχεις να δώσεις στις νέες κοπέλες που θέλουν να ασχοληθούν με το μόντελινγκ. Με το μόντελινγκ. Αρχικά το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν είναι να βρουν ένα καλό πρακτορείο που θα εμπιστευτούν, που θα τους ε, κάνει να αισθανθούν άνετα, όμορφα. Γιατί εντάξει, να υπάρχουν πάρα πολλά πρακτορία στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Αλλά εγώ τέριαξα κατευθείαν με την κυρία Μαρίνα και εκεί έμεινα. Ας πούμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χαλάσω αυτό με τίποτα. Ε, σίγουρα είναι το πρώτο βήμα αυτό. Για και να για μην την ξεκινήσω. Αθήνα λειτουργεί το ίδιο. Φυσικά. Ειδικά στην Αθήνα. Mm. Ειδικά στην Αθήνα. Χειρότερα κιόλα. Ε, βέβαια, εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που, που δεν ξέρει τι, τι, κρύβει από πίσω ο καθένα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να με βλέπουν εμένα και να με βλέπουν να σούμε, ότι είμαι κοινωνική, ότι θα γελάσω κτλ. Αλλά δεν ξέρουν πώ είμαι Όντω, α πούμε. Οπότε μπορεί να δούμε τον οποιονδήποτε, αλλά αν δεν υπάρχει manager. δεν υπάρχει ασφάλεια. Οπότε ξεκινά από εκεί. Σου λέει κιόλα, αν κάνει, γιατί μπορεί πολλέ φορέ να θέλουμε κάτι, αλλά να μην μπορούμε να το καταφέρουμε για τον ΑΒ λόγο. Δεν κάνουμε όλοι για όλα, δυστυχώ. Κι εγώ. Μακάρι να μπορούσα να γίνω αστροναύτη. Αλλά δεν μπορώ να γίνω αστροναύτη. Δεν μπορώ. <laughs> ναι. Ε, Χωρί να θέλω να προσβάλλω τώρα κάποια κοπέλα προ Λοιπόν, οπότε θα του συμβουλεύσει... ή κάποιον άντρα. Μπορεί κάποιο άντρα να τσε... μπορεί, κάποιος άντρας ναι. θέλει να πει ότι είναι γυναίκα και να κάνει modeling. Ε, τι να πω τώρα. <laughs> να κάνει, ξέρω εγώ. Τι να πω. Άμα τον δεχτούν, ε. ε, ε, ναι. ε, ε Έχει παρατηρήσει στο δικό σου χώρο. Γιατί το προηγούμενο διάστημα, αν και θεωρώ ότι αυτό φθήνει λίγο τώρα. Αλλά το προηγούμενο διάστημα ήταν σε έξαση το ναι. να βλέπουμε περίεργε καταστάσει. Ναι. Και να αλλάζει με περίεργο τρόπο το πρότυπο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρει γιατί έγινε αυτό. Γιατί ίσω τώρα νιώθουν ότι πήραν μια αποδοχή, α πούμε, από την κοινωνία και ίσω αυτό να του έχει ηρεμήσει λίγο. Γιατί όταν δεν γίνεται, α πούμε. Δεν το και ένα παιδάκι, α πούμε, όταν θέλει κάτι και θέλει να γίνει το δικό του, θα γκρινιάξει, θα τσιρίξει, θα φωνάξει για να γίνει το κέντρο τη προσοχή κτλ. Όταν θα πάρει αυτό που θέλει, μετά ηρεμεί. Τώρα ίσω να ηρεμήσουν τα πράγματα Εύχομαι να μην έχουμε πούμε, τρελές αντιδράσεις και τα λοιπά. Εντάξει, τι να πω. <laughs> Σταυρούλα, είναι κάτι άλλο που θέλεις να πεις? Νομίζω στα είπα όλα. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ήτανε σημαντική η κατάθεσή σου, γιατί είναι πολλά τα κοριτσάκια τα οποία βλέπουν και κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκτήσουν και τα σωστά πρότυπα. Πού μπορούν να σε βρουν οι άνθρωποι? Σίγουρα στο Instagram μπορούν να με βρουν. Σταύρουλα ε, Γρηγοριάδου. Ναι, ή σταύρουλα. Κάτω. κάτω παύλα, γκρι είναι. Οκ. Okay. Ναι. GRI εννοείται. Ναι, ΓRI, ναι. Mm. Οπότε, άμα μπορώ να βοηθήσω κάποιο κορίτσι, α μου στείλει όποτε θέλει. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα σου πάρα, ευχηθώ πριν. τα καλύτερα. Ναι, Αν και καλά. δεν χρειάζεται καμιά ευχή, γιατί <laughs> <laughs> είσαι από μόνη σου πυροβολά, να Δεν αφήνει τίποτα να παίζει κάτω. Τίποτα. Όχι. <laughs> να σε καλά. <laughs> να σε καλά κι εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που άκουσε αυτό το επεισόδιο. Ήταν διαφορετικό, αλλά είδε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν να δώσουν προοπτική. Και μάλιστα, καλό είναι κάποια στιγμή να βγαίνουμε από τον εγωισμό μα, να βλέπουμε άλλου ανθρώπου, νέου ανθρώπου, τι έχουν να μα πούνε, τι έχουμε να κερδίσουμε από του άλλου ανθρώπου. Και ελπίζω να σου άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σου από κάτω, την κοινοποίησή σου. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο ελεύθερο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.